Χωρίς τη λιτανία των λιψάνων του Αγίου Γεωργίου, η πόλη τίμησε με τη δέουσα λαμπρότητα αλλά και με αυστηρή τήρηση των μέτρων αποτροπής διασποράς του ιού τη μνήμη του πολιούχου της, σε μια ημέρα που προφανώς δεν παρέπεμπε σε καμία άλλη στο παρελθόν. Στον ιερό ναό που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο των Ιωαννίνων, χωροστάτησαν από κοινού ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, κύριος Μάξιμος, με τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου, κύριο Ιερόθεο, που έλκει την καταγωγή του από τα Γιάννενα και είχε την ευκαιρία να λειτουργήσει ανήμερα της εορτής του Πολιούχου. Αναφέρθηκε άλλωστε στο παράδειγμα του Πολιούχου των Ιωαννίνων που ομολόγησε την πίστη του και μαρτύρησε για αυτήν, παρότι είχε τη δυνατότητα να το αποφύγει και να σώσει τη ζωή του. Στο ίδιο παράδειγμα του Αγίου Γεωργίου των Ιωαννίνων αναφέρθηκε και ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες παράλληλα προς τον κύριο Ιερόθεο για την παρουσία του στην εορτή του Πολιούχου των Ιωαννίνων. Και να τον τιμούν αλλά και να παίρνουν παράδειγμα, αυτό που λέμε το γένος των Ρωμιών, δηλαδή των Ορθοδόξων, να παίρνει παράδειγμα και να σταματήσουν οι εξισλαμισμοί, αλλά να ανάψει και η φλόγα και η ελπίδα της απελευθέρωσης. Διότι να σκεφτούμε ότι ακριβώς εκείνη την περίοδο που ζει ο Άγιος Γεώργιος και ενηλικιώνεται, γίνεται η Ελληνική Επανάσταση. Λίγα χρόνια πριν το μαρτύριό του γίνεται το ελληνικό κράτος, από την άρτατη κάτω όμως, η παλιά Ελλάδα όπως λέμε. Οπότε είναι κατανοητό ότι αυτή η φλόγα της ελπίδας έπρεπε να ανάψει για τους άλλους, και για τους υπόλοιπους Έλληνες στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και για όλο το γένος, όπως λέμε, των Ορθοδόξων. Είχαμε και τη μεγάλη ευλογία να είναι δύο μέρες εδώ μαζί μας ο Γιαννιώτης, μεγάλος, σπουδαίος, κατ' εμέ θεολόγος, πατερικός θεολόγος της Εκκλησίας μας, Μητροπολίτης Ναυπάκτου, κύριος Ιερόθεος. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ευγνώμων. Έχω πει και άλλες φορές ότι μελετούσα τα βιβλία του από πολύ νεαρός. Είναι από τους ανθρώπους που έχουν μελετήσει όσο λίγοι τους πατέρες της Εκκλησίας και ειδικά τους ασκητικούς πατέρες, τους νηπτικούς όπως λέμε πατέρες της Εκκλησίας. Οπότε είχαμε τη μεγάλη ευλογία χτες να μας κάνει μια μεγάλη ομιλία και στα πλαίσια της πανηγύριος και του εορτασμού του Αγίου Γεωργίου, αλλά και στα πλαίσια των ομιλιών που κάνουμε για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση που συνεχίζουμε. Νωρίτερα στο κήρυγμά του ο κύριος Ιερόθεος μίλησε στους πιστούς για το φόβο του ανθρώπου απέναντι στο θάνατο. Πρέπει να πετάνει ο άνθρωπο, τότε φοβάται να μην το χάσει, να μην γίνει κάτι και πεθάνει και χάσει αυτή την ωραία και καλή σχέση την οποία έχει. Τώρα φτάνει στη μέση ηλικία και σχεδόν έχει τακτοποιηθεί από πλευράς εργασίας, από πλευράς οικογένειας, από πλευράς χρημάτων κτλ. Τότε αρχίζει πάλι το νόημα της ζωής και του θανάτου. Περνάνε τα χρόνια. Συναντόμαστε στις γιορτές και λέμε χρόνια πολλά, πάτε και του χρόνου. Γιατί
μέσω μας υποβόσκει η έννοια ότι δυνατόν του χρόνου δεν θα